μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ελλάδας, η Athens Flying Week, είναι έτοιμη για απογείωση το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Το πρωί της Παρασκευής έγινε η πρόβα τζενεράλε για τους πιλότους και τα γκρουπ που συμμετέχουν από όλο τον κόσμο. Η 6η Athens Flying Week, που για δεύτερη χρονιά λαμβάνει χώρα στην 114 πτέρυγα μάχη στην Άγρα, φέτος είναι πιο πλούσια σε συμμετοχές και δίνει ένα δυνατό παρόν μέσα από τους πιλότους της Demo Team Zeus F16. Της Demo Team Δέδαλος TAF6, τους Red Arrows, την πολωνική πολεμική αεροπορία, την Αιγυπτιακή που για πρώτη φορά συμμετέχει, με την συμμετοχή παγκόσμιων πρωταθλητών που με τα αεροπλάνα τους ζωγραφίζουν τον ουρανό, ακροβατών, αλεξιπτωτιστών, με τη συμμετοχή των ελικοπτέρων Apache, Chinook, με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και πολλές ακόμη συμμετοχές που εντυπωσιάζουν τους θεατές. Εμπνευστής της ιδέας και οργανωτής Παναγιώτης Ποδηματάς, ευχαριστημένος που κάθε χρόνο το Athens Flying Week γίνεται καλύτερο, πλουσιότερο και αποδεκτό από όλο τον κόσμο, μιλά για τη σημασία και την ωφέλεια τέτοιων εκδηλώσεων που εντάσσονται στον θεματικό τουρισμό. Κοιτάξτε, σαν άνθρωπος του τουρισμού, ο μεγάλος στόχος είναι να έχουμε περισσότερους ξένους. Φέτος, με το που ανοίξαμε τα εισιτήρια των σπότερες αλλά και τις δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις, ανακαλύψαμε ότι οι πρώτοι οι οποίοι κάνανε εγγραφές ήταν από χώρες πολύ μακρινές, όπως η Κορέα, η Ρωσία, έχουμε Αμερικάνους. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ένα event θεματικού τουρισμού που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον τοπικό τουρισμό, αλλά και για τον τουρισμό γενικότερα στη χώρα. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο θεματικό και το συνεδριακό τουρισμό, άλλωστε είμαι αντιπρόεδρος του ΧΑΠΚΟ και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο τουρισμός που μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές ενέσεις στην ελληνική οικονομία. Πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας των ομάδων Zeus και Δέδαλος, που διακρίνονται παγκοσμίως για την ακρίβεια των χειρισμών τους και την μεγάλη επιδεξιότητά τους, μιλούν στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας για την αγάπη που τους διακατέχει για την πατρίδα τους και την αφοσίωση στο καθήκον τους. Εμείς κάθε φορά που σας βλέπουμε πλημμυρίζουμε από περηφάνεια και συγκίνηση. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό. Και γι' αυτό σήμερα η χαρά είναι διπλή που σας έχουμε κοντά μας. Και θέλαμε βέβαια, και αυτό που θέλουμε πολύ να μάθουμε είναι ένας πιλότος από εκεί πάνω που πετά. Θέλουμε πολύ να μας πείτε πώς νιώθετε κάνοντας αυτό το τόσο δύσκολο έργο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα συναισθήματα είναι ποικίλα. Είναι χαρά για αυτό που κάνουμε, διότι αυτό που κάνουμε δεν είναι... Δεν το χαρακτηρίζουμε σαν επάγγελμα εμείς. Νιώθουμε χαρά, περηφάνεια και ταυτόχρονα είναι και η αδρεναλίνη για την πτήση ως πτήση και τις απαιτήσεις που έχει. Που πετάμε το αεροπλάνο αρχικά είναι η αγάπη που έχουμε εμείς για το ίδιο το αεροπλάνο και για την πολεμική αεροπορία και όσον αφορά το demo για την ομάδα Zeus είναι η αγάπη του κόσμου που παίρνεις όταν έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο μετά από την προσγείωση και βλέπεις τα συναισθήματα του κόσμου και τη χαρά που σου δίνει. Ο οποίος περιμένει πώς και πώς να έρθει να δει από κοντά. Ένα air show για τον κόσμο είναι ένα εορταστικό γεγονός. Για σας? Και για μας είναι γιορτή, είναι χαρά. Είναι συμμετέχουμε χαρά. Και εμείς σε όλα τα... και με τον κόσμο είμαστε εκεί... μιλάμε με τον κόσμο, συζητάμε με τον κόσμο και είναι και για μας μια γιορτή και περιμέναμε πώς και πώς να έρθουμε να πετάξουμε εδώ στην Ελλάδα και στην Τανάγρα στο Athens Fly Week. Και ήρθατε να πούμε σήμερα από Κρήτη. Από Χανιά που είναι η βάση μας. Και κάνατε πόσο χρόνο για να έρθετε εδώ? Οικονομικά ήρθαμε, οικονομικά, γιατί πριν την προσγείωση κάναμε και μια δοκιμαστική σήμερα επίδειξη. Σε όλη τη διάρκεια του ΕΡΣΟΥ κυνηγάμε συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένα ύψη, συγκεκριμένες ταχύτητες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, αισθανόμαστε πολύ περήφανοι κατά την εκτέλεση του ΕΡΣΟΥ, έχοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη
όλου του προγράμματος που εκτελούμε. Ο κόσμος σας δίνει από κάτω δύναμη και θάρρος για να προχωρήσετε στο έργο σας. Μας δίνει μετά την προσγείωση, γιατί μετά έχουμε... Βλέπουμε που χαιρετάτε όταν προσγειώνεστε και μας αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μετά την προσγείωση, κατά την τροχοδρόμηση του αεροσκάφους, εκεί μπορούμε να έχουμε καλύτερη επαφή με τον κόσμο. Αλλά πριν την απογείωση και μετά την προσγείωση, σίγουρα η αγάπη που εισπράττει η ομάδα είναι... δεν έχουμε λόγια να την περιγράψουμε. Τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες πιλότους να είναι γνωστοί παγκοσμίως? Υπάρχει κάτι που τους ξεχωρίζει εκτός από την σκληρή άσκηση? Ίσως επειδή είμαστε με την πλάτη στον τοίχο μονίμως, έχουμε μάθει να πολεμάμε έτσι και να πετάμε έτσι. Προσπαθούμε να κρατάμε το επίπεδο όσο ψηλότερα γίνεται, είτε σε επίπεδο επιχειρησιακό στην εκπαίδευσή μας, είτε σε επίπεδο επιδείξεων, για να είμαστε αντάξει όλων των συναδέλφων που πετάνε άλλα αεροσκάφη σε άλλες ομάδες. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ βέβαια στις εθνικές επαιτίους και στα μηνύματα που κάθε φορά και εσείς ο ίδιος νομίζω έχετε πει από το αεροσκάφος. Τι σημαίνει αυτό για εσάς, για έναν πιλότο που κάνει τόσο μεγάλες και δύσκολες αποστολές? Η εθνική επέτειος έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με ένα air show, γιατί συνήθως τιμάμε τη μνήμη κάποιων που έπεσαν για την Ελλάδα. Οπότε είναι διαφορετική, υπάρχει περισσότερη συγκίνηση στις εθνικές επαιτίους, ενώ σε ένα air show είναι πιο πολύ διασκέδαση. Μια εθνική επέτειος σίγουρα και ένα μήνυμα μέσα από την ομάδα εκφράζει όχι μόνο την ομάδα, εκφράζει όλη την πολεμική αεροπορία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκφράζει και όλους τους Έλληνες. Αυτή τη φήμη έχουμε, θεωρώ, γιατί υπάρχει η εκπαίδευση που μας δίνουν τόσα χρόνια, με επιμονή και υπομονή, με πειθαρχία, και στο τέλος παρουσιάζεται το αποτέλεσμα που ξέρει ο κόσμος ανά τον κόσμο. Καταρχάς, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος από κάτω που μας δείχνει το θαυμασμό του, δείχνει ότι πιστεύει σε εμάς, νιώθουμε την υποχρέωση, το καθήκον να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε απέναντι σε εσάς, απέναντι στις οικογένειές μας και απέναντι στους εαυτούς μας. Το Athens Flying Week είναι μια αποστολή για μας. Η πολεμική αεροπορία μας έστειλε εδώ να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Ακούσαμε τον συνάδελφό σου, είπε ότι είναι μια αποστολή για τον ίδιο, όπως και για όλους σας βέβαια. Για σένα τι σημαίνει προσωπικά? Για μένα προσωπικά είναι ένα event το οποίο δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Δεν υπάρχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη αεροπορική ιδέα και είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε να μαζευτούν άτομα τα οποία είναι θειασωτές αυτής της ιδέας και να παρασύρουν, συμπαρασύρουν μαζί τους και τον υπόλοιπο κόσμο. Εκτός από βέβαια τα event, σου έχουν τύχει δύσκολες αποστολές μέχρι τώρα? Κάθε αποστολή είναι δύσκολη. Κάθε αποστολή που δεν βρίσκεσαι στο έδαφος, που δεν κάνεις κάτι για το οποίο είσαι γεννημένος, που να περπατάς, ενέχει κάποια δυσκολία. Όταν μπαίνεις μέσα στο πολεμικό αεροσκάφος, τι σκέφτεσαι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό πριν ξεκινήσεις? Δεν σκέφτεσαι, ούτε τις δυσκολίες σκέφτεσαι. Πρέπει απλά να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αυτό που κάνεις είναι να πιέζεις τον εαυτό σου πάντα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα έρχονται μετά την προσγείωση. Η υπεροχή της Ελλάδας που υπάρχει, σίγουρα, πού οφείλεται? Αν και με κάλυψε εντελώς ο προλαλής σας, το μόνο που θα συμπληρώσω είναι ότι ίσως τη διαφορά κάνει και το μεσογειακό ταπεραμέντο που έχουμε.